Καλημέρα. Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020. Σήμερα και έχουμε ένα πολύ ωραίο vlog. Ο τίτλος είναι «Τι έκανα λάθος». Είχε βάλει ένα άλλο ερώτημα η φίλη. «Μπορώ να βγω από τη μοναχικότητα μου και να μοιραστώ τη ζωή μου με ένα σύντροφο» και εννοούσε ότι είχε συνηθίσει συναισθηματικά να είναι μόνη και φοβάται ότι όλα αυτά που συνέβηκαν στη σχέση και την γνωριμία που θα μας αφηγηθεί παρακάτω, ότι σε όλη αυτή τη φάση μήπως έκανε κάτι λάθος η ίδια και δεν έγινε σχέση. Αγαπητή μου Θέκλα, έχεις τον τρόπο να αναπαύεις την ψυχή μου, ο Θεός να σε έχει καλά, σε ευχαριστώ αγαπή μου. Στο ψητό. Είμαι παιδί ενός άκρος ατέριαστου ζευγαριού. Ο κυριότερος όμως καυγάς τους ήταν ποιος έκανε άχρηστα τα παιδιά. Χαίρομαι που ξεκινάς από την παιδική σου ηλικία. Χαίρομαι. Γιατί από εκεί εκπηγάζουν πολλά θέματα που αντιμετωπίζουμε μετά στην ηλικία μας ζωή. Ήταν το θέμα συζήτηση όπου πηγαίναμε και ο μπαμπάς έψαχνε το δίκιο του, λέγοντας πόσο χάλια γυναίκα έχει και έκανε και τα παιδιά σαν τα μούτρα της. Δηλαδή χοντρές και ανικορκύρευτες. Ο πατέρας σου είναι ανεκδίγητος, αδιάγνωστος και ανεκδίγητος ο πατέρας σου. Εκείνη έκλαιγε θυγμένη και ρωτούσε: «Εγώ μωρέ τις έκανα έτσι?» Όταν μέναμε μόνες μας, μαζί της, μας έλεγε: «Είδατε τι μου κάνετε?» Ενώ ήταν και εκείνη και παραμένει 100 κιλά. Μήπως ο πατέρας σου δεν ήθελε τη μάνα σου και το βγάζει αυτό πάνω σε εσάς? Γίνονται και αυτά, μια προβολή είναι αυτό. Η μαμά φοβική με όλα και αδύναμη και ο μπαμπάς φοβικός με τις αρρώστιες. Μας πήγαινε μια φορά το μήνα για εξετάσεις αίματος, γιατί το πάχος δημιουργεί αρρώστιες. Ακαλά. Ακαλά. Ευτυχώς του την είπε ο μικροβιολόγος και σταμάτησε. Συμβουλή του να δυνατήσουμε, γιατί οι άντρες συχαίνονται τις χοντρές και όπου τις ζουν τις κοροϊδεύουν. Δηλαδή σου κάνει μπούλινγκ και ο πατέρας σου και η μάνα σου για το θέμα του βάρους. Μπούλινγκ κανονικότατο. Όπου πηγαίναμε φλέρταρε, ο πατέρας σου δηλαδή, και μας ξεφτύλιζε, όμως η μαμά μου κολλημένη εκεί. Άλλη συνεξαρτώμενη κι αυτή η μαμά σου. Ήμουν ένα παιδί πολύ χαρούμενο και αγαπητό, με καλλιτεχνική φύση και αγνοούσα τα λόγια τους, ώσπου ένα καλοκαίρι στο χωριό, θα μου γύρω στα 10, φτιάξαμε μια θεατρική ομάδα με τρομερή απήχηση και παίζαμε συχνά. Την ημέρα κάποιας πρεμιέρας κάναμε πρόβες και πρώτη φορά ένιωσα την αποθέωση από τα υπόλοιπα παιδιά. Υποδιόμουν ένα χοντρό παιδί στο πάρκο με τη μαμά του που έτρωγε λέμαργα και έκανε φασαρία. Είχαν πέσει όλοι κάτω από τα γέλια. Και όταν πήγαμε να ξεκουραστούμε, ήρθαν κάποια παιδιά σπίτι και διηγούντας τη μαμά την επιτυχία μου. Εκείνη έγινε έξαλλη και είπε μπροστά στα παιδιά: «Μην τολμήσεις να παίξεις το χοντρό παιδί που τρώει. Ο μπαμπάς σου θα πεθάνει από την τροπή του». Μου ράγισε την καρδιά. Της λέω: «Απόψε παίζουμε και δεν μπορώ να το ακυρώσω». Και λέει: «Τότε αντί να τρως πουράκια, θα βάλεις στη μοδιά σου πέτρες και θα κάνεις ότι τρως τα ψέματα». Εννοείται ότι η αποτυχία μου εκείνο το βράδυ ήταν παταγώδης. Πώς συνθλίβονται τα όνειρα των παιδιών, πώς συνθλίβονται η αθότητα των παιδιών από τα κομπλεξιλίκια των μεγάλων. Αυτή είναι η κακοποίηση παιδιού. Δεν θυμόμουν τα λόγια μου και μου τα ψιθύριζαν και το κοινό με κοίταζε αμήχανο και παγωμένο. Ήταν η τελευταία φορά που εκτέθηκα σε κοινό, όμως η αποτυχία και το μπούλινγκ με ακολουθούσαν πάντα, σε όλους τους τομείς. Κάποια στιγμή στα 33 και ενώ ήμουν αδύνατη και πιο όμορφη από ποτέ, μετά από ένα σοκ κατέρευσα και άρχισα να φοβάμαι τα πάντα. Σου βγήκαν οι φοβίες. Σαν να μπήκα στο τούνελ της κολάσεως και μου πήρε χρόνια να μπορώ να βγω έξω χωρίς πανικό, πόνο στην κοιλιά, ζαλάδες και ναυτία. Η ψυχολόγος μου είπε κάτι απλό που με σόκαρε και είδα τα πράγματα αλλιώς. Μου είπε ότι απλά ντρεπόμουν να είμαι εκεί έξω και έτρεχα με πανικό να κρυφτώ στο καταφύγιο μου. Η συμβουλή της όμως ήταν να ξεχάσω το παρελθόν γιατί είμαι 40 plus και μια μέρα θα ξυπνήσω. Γιατί είμαι 40 και μια μέρα θα ξυπνήσω 60 και θα έχει φύγει η ζωή. Τη σταμάτησα και συνέχιζα μόνη μου. Είπαμε πρέπει να ταιριάζουμε με τον ψυχολόγο, πρέπει να ταιριάζει και η φιλοσοφία μας με τη φιλοσοφία του ψυχολόγου. Εγώ θεωρώ ότι το παρελθόν δεν το ξεχνά. Δουλεύει με το παρελθόν και το ξεπερνά το παρελθόν και το έχει εκεί για να θυμάσαι και ποιο είσαι και για να παίρνει δύναμη όταν επισκέπτεσαι παλιά τραύματα θεραπευμένα και να παίρνει δύναμη. Έχω περάσει αυτό, το ένα, το άλλο, μπορώ. Κατά τη γνώμη μου, φυσικά. Πριν 2 χρόνια μπήκε ένα άντρα στη ζωή μου και με έβγαλε από το συναισθηματικό μου λίθαργο. Το γνώρισα στο χώρο εργασία του, σε μια φάση μεγάλη ανάγκη, αργία που όλοι ήταν κλειστά και εκείνο έκανε το θαύμα.
Από τότε επέλεξα τις δικές του υπηρεσίες και ενώ στην αρχή δεν μου άρεσε, με τράβηξε το ότι μόλις με είδε, φώτισε το βλέμμα του και ένιωσα ξαφνικά σημαντική. Επίσης είναι πενηντάρης, όπως εγώ, διαθέσιμος, καμιά σχέση με τον μπαμπά μου, με τη δουλειά που πάντα ονειρευόμουν για τον άντρα μου. Κάνει τη δουλειά που πάντα ονειρευόσουν να έχει ο άντρας σου. Το μελανό σημείο η μαμά του που ζει μαζί της 15 χρόνια που έχει χειρέψει και εξουσιάζει τη ζωή του. Ζουν μαζί, δουλεύουν μαζί όλη μέρα και κάθε μέρα, ακόμα και τις Κυριακές, και εκείνη επεμβαίνει παντού και λέει συνέχεια ότι ο γιος της είναι βλάκας και τον εκμεταλλεύονται όλοι. Καλά, αυτή μου θυμίζει την πεθερά που κατηγορούσε τον γαμπρό στην Ήφη σε ένα άλλο vlog πριν λίγες μέρες. Ήρθαμε πολύ κοντά οι δυο μας και εγώ πια είχα κάνει το μαγαζί του στέκι. Όμως εκείνος ποτέ δεν εκδήλωσε κάτι παραπάνω. Σε αντίθεση με μένα που ήταν οφθαλμοφανές ότι τον κοίταζα μέσα στα μάτια. Η μαμά του πολλές φορές με τρόπο, γιατί μου το έπαιζε ότι με συμπαθεί πολύ, μου εκθίαζε άλλες κοπέλες ή μου έλεγε ότι εκείνος παρόλο που είχε σχέσει στο παρελθόν με πανέμορφες κοπέλες, τώρα θέλει να είναι μόνος. Φοβήθηκε μην της το φας. Οι φίλοι μου όλοι μου είπαν ότι δεν με γουστάρει σίγουρα, ότι ίσως είναι γκέι ή ότι τα έχει με καμιά παντρεμένη ή ακόμα και με τη μάνα του. Ελπίζω να είναι αλήθεια αυτό, εφοπλιστικό. Εγώ όμως εκεί μέσα ένιωθω ότι βρίσκω σιγά σιγά τον εαυτό μου. Εκείνος είναι χρυσό παιδί, αλλά με τον καιρό με έβαλε στην ίδια θέση με τη μαμά του. Τη μια μου φερόντα σαν βασίλισσα και την άλλη μου έβαζε τις φωνές για σήμαντο λόγο ακόμα μπροστά και σε πελάτες. Αυτό με ενοχλούσε πολύ, το έλεγα και αρκετές φορές έκανα μεγάλο διάστημα να πάω. Ποτέ δεν με έψαξε, αγάπη μου δεν ήταν ερωτευμένος μαζί σου αυτός με τίποτα. Όταν όμως γύριζε, έκανε σαν παιδί από τη χαρά του. Γιατί γύριζα? Γιατί εκεί μέσα ξυπνούσε ένας εαυτός κρυμμένος χρόνια και βίωσα πράγματα που δεν πίστευα ότι μπορώ ούτε να ξανονειρευτώ. Ήμουν πολύ κοινωνική και ευχάριστη χωρίς καμιά προσπάθεια εκεί. Άρχισα να ξανά να περιποιεί με τον εαυτό μου. Ήμασταν και δύο λάτρες του φαγητού και μπορούσα σαν άνθρωπος να το παραδεχτώ αλλά και να φάω με άνεση μπροστά του χωρίς να μου ασκήσει καμία κριτική και το πιο σημαντικό ήταν ότι με άφηνε να το βοηθάω στη δουλειά του, πράγμα που δεν φαντάστηκα ποτέ ότι είμαι ικανή να κάνω. Δεν ήθελα με τίποτα να χάσω αυτό το πακέτο. Το ότι δεν τον ενδιέφερα σαν γυναίκα, προσπάθησα να το καταπιώ. Το θυμό όμως και την ξεφτύλα δεν μπορώ. Κόρη, τι λες? Αυτό το πακέτο δεν το έχεις άμα ο άλλος δεν σε θέλει σαν γυναίκα. Δεν το έχεις. Δεν είναι σχέση, δεν είναι πακέτο αυτό για σχέση. Αυτό είναι κάτι που από την πλευρά σου είναι έρωτας και από την πλευρά του είναι φιλία. Στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη περίπτωση σου φέρεται καλά για να ψωνίζει από το μαγαζί του. Συγγνώμη που είμαι σκληρή, ε. Sorry. Έτσι μου έρχεται από το μυαλό. Πριν 5 μέρες με έκανε ρεζίλη σε μια γνωστή που την πήγα σαν πελάτησα, δεν είχε διάθεση και μας ξεπέταξε με διαφορία και γένεια. Αργότερα τον πήρα τηλέφωνο και πρώτη φορά του τα είπα έξω από τα δόντια. Του είπα ότι ήταν απαράδεκτος και αγενής και φέρθηκε λες και μπήκαμε να του κλέψουμε το μαγαζί. Εκείνος σοκαρίστηκε και μου έλεγε ότι κάτι θα σκεφτόταν και δεν κατάλαβε ότι φέρθηκε έτσι. Μου έλεγε ότι κάτι θα σκεφτόταν και δεν κατάλαβε ότι φέρθηκε έτσι. Να δούμε τι σκέφτεται, να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Μου ζήτησε χίλια συγγνώμη, αλλά εγώ νιώθω ότι δεν μπορώ να του δώσω άλλη ευκαιρία. Τον αγαπώ ακόμα και τον νοιάζομαι, αλλά έχει τα θέματα του. Εσύ του δίνεις ευκαιρίες, αυτός ποτέ δεν σου έχει δώσει ευκαιρία για να κάνετε σχέση, ποτέ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πρέπει να γυρίσω στις υπηρεσίες του προηγούμενου και θα τον κουτουλήσω σίγουρα στο άλλο μαγαζί και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Νιώθω ότι του χρωστάω πολλά και νιώθω ενοχές να φύγω να μου ζήτησε συγγνώμη και να προτιμήσω άλλον. Αγάπη μου, δεν πλήρωνες. Κανονικά δεν πλήρωνες όταν πήγαινες εκεί. Κανονικά. Οι φίλοι μου λένε ότι είμαι ηλίθια και ότι πρέπει να φύγω από αυτή την αρρωστημένη κατάσταση και συμφωνώ. Αλλά θα προτιμούσα να μην τον ξαναδώ, παρόλο που μου λείπει ήδη πάρα πολύ παρά να τον αντιμετωπίσω. Συγγνώμη για το τεράστιο mail. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και ρωτώ τη φίλη, τι εννοείς όταν λες μπορεί συναισθηματικά η εκούσια μοναχικότητα να μετατραπεί σε εκούσια διαδικότητα. Και λέει εννοούσα ότι έχω συνηθίσει συναισθηματικά να είμαι μόνη και με τον άντρα που σας ανέφερα παραπάνω, όταν ένιωσα κάποιες φορές ότι ίσως θέλει να έρθει πιο κοντά, τραβιόμουν εγώ, όχι αγαπητέ. Δεν είχε έτσι πράγμα. Μπορεί να φαντάστηκε ότι θέλω να έρθει πιο κοντά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα μπορέσω ποτέ να μοιραστώ ουσιαστικά τη ζωή μου με κάποιον. Δεν ξέρω τι τίτλο να δώσω. Ίσως οι ραγισμένες καρδιές ξανακολλάνε. Απαντάω εγώ, αγάπη μου, εσύ τον θέλεις. Είμαστε σίγουροι πως αυτό σε θέλει. Αν αυτό σε θέλει και σε κυνηγήσει, μια χαρά θα μπορείς. Δεν εξαρτάται από εσένα. Εξαρτάται από το αν αυτό σε βλέπει ερωτικά. Γιατί εσύ
και ανοίχθηκες και μίλησες και φτιάχτηκες και δηλαδή η αλλαγή που λες ότι έχεις παρακολουθήσει τον εαυτό σου, έχεις δει τον εαυτό σου με το που άρχισες να έχεις επαφές μαζί του, δείχνει ότι έγινες ανοιχτή και δεκτική. Αυτός δεν ήταν, για λόγους που δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και γκέι ο άνθρωπος, όντως μπορεί. Ή μπορεί να τα έχει με καμιά παντρεμένη, όντως, ή παίζουν όλα τα σενάρια. Ή μπορεί να μην σε γουστάρει. Τι να πω. Update. Αγαπημένη μου Θέκλα, όταν έστειλα στη φίλη ότι θα κάνω το vlog. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Εύχομαι να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για το vlog. Σε περίπτωση που δεν το έχεις διηγηρήσει ήδη, σου γράφω τα νεότερα εν ολίγης. Με τον συγκεκριμένο, έκανα 3 μήνες να πάω και ούτε με έψαξε, ούτε και ρώτησε ποτέ την αδερφή μου που είδε κάνα 2 φορές τι κάνω εγώ, αλλά ρωτούσε τι κάνει η μαμά μας. Έχει να κάνει με τις μαμάδες αυτός. Μετά από 3 μήνες σε έκτακτη ανάγκη που ήταν πάλι όλα κλειστά και αφού δεν γινόταν αλλιώς, πήγε ξανά. Και μόνο που δεν μου έστωσαν χαλί και εκείνος και η μαμά του, επειδή θα έχαναν την πελάτησα, παιδί μου. Ήμουν πολύ ευγενική αλλά συγκρατημένη και κατάλαβα ότι δεν θα πήγαινε πουθενά όλο αυτό για τους όποιους λόγους και από τότε έχω πάει αραιά πάλι 2-3 φορές και ποτέ χωρίς λόγο, και πολύ καλά έκανες, χωρίς να κάτσω παραπάνω για κουβέντα. Μου αρέσει πια που μου μιλούν με σεβασμό και ας μην υπάρχει πια πολύ άνεση από μέρους του. Σαν να φοβάται λίγο μην μπει ή κάνει κάτι που θα με χαλάσει. Δεν συζητήσαμε ποτέ τα παλιά και ούτε υπάρχει λόγος να γίνει αυτό. Επίσης θέλω να σου πω ότι επέστρεψα στο πατρικό που μου έφτιαξα μια μικρή γκαρσονιερίτσα δίπλα από το σπίτι και δεν ξέρω κατά πόσο είναι υγιές ή αρρωστημένο, αλλά νιώθω ότι μετά από 10 χρόνια άσκοπης περιπλάνησης επέστρεψα στην Ιθάκη. Κάποιες φορές ξυπνάει το παιδί μέσα μου και κάποιες φορές παίρνω ξανά το ρόλο του γονέα που πάντα είχα με τους ανώριμους γονείς μου, γονεοποιημένο παιδί και εσύ. Που τώρα που έχουν μεγαλώσει είναι πιο παιδιά και από παλιά, αλλά κατά τα άλλα νιώθω μια ηρεμία και σιγουριά και σιγά σιγά βρίσκω τον εαυτό μου. Έχω μοιράσει πολλά βιογραφικά και εύχομαι ότι κάτι καλό θα βρεθεί σύντομα και με την πρώτη ευκαιρία θα ξεκινήσω ψυχοθεραπεία να δω τι μπορώ να περισσώσω. Τα πάντα μπορείς να περισσώσεις και να ξεκινήσεις. Σε ευχαριστώ απεριόριστα. Έχεις παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο με το έργο και τις συμβουλές σου στις αποφάσεις μου. Πολλά φιλιά. Δεν το βρίσκω κακό αυτό ότι επέστρεψες σε μια μικρή γκαρσονιέρα δίπλα από το σπίτι, δεν είσαι μέσα στο σπίτι. Ίσως να είχες ανάγκη να νιώσεις κι εσύ ότι ανήκεις κάπου. Εγώ είχα πιάσει τον εαυτό μου, ειδικά τη χρονιά πρωτού γνωρίσω τον Παναγιώτη, που έκανα κάτι σκέψεις παλαβές να μετακομίσω στην Πάφο και να μένω εκεί δίπλα από τη μάνα μου. Που ξέρετε με τη μάνα μου δεν έχουμε και τη ιδανικότερη σχέση, το γνωρίζετε ότι η σχέση μας είναι περίπλοκη. Αλλά όταν πήγαινα κάθε τόσο, επειδή είχα τόση πολύ μοναξιά, επειδή δεν είχα συντροφικότητα, πήγαινα και καθόμουν και μιλούσα μαζί τους με τις ώρες τους. Έλεγα τα νέα μου, κάναμε παρέα και λέω στα Αριστονίκη, τι ωραίο περνάω με τους γονείς μου. Λες τώρα που θα πάει Κυριακή να σπουδάσει, να πάω να μετακομίσω αμένως στους γονείς μου. Και μου λέει, δεν πας καλά, δεν πας καλά. Και ο λόγος που το ένιωθα αυτό ήταν γιατί δεν είχα συντροφικότητα. Σου εύχομαι φίλοι σύντομα και εσύ να γνωρίσεις την αγάπη στον εαυτό σου, να μπορέσεις να κάνεις την ψυχοθεραπεία για να βοηθηθείς, όντως θα βοηθηθείς και να, οπωσδήποτε να συζητήσεις αυτά τα κακοποιητικά που δέχθηκες στην παιδική σου ηλικία, είναι τρομερά, φοβερά και τρομερά. Και σε κούκλα μου αυτός ο άνδρας δεν σου έκανε, δεν σου κάνει, ξέχνα τον. Κατά τη γνώμη μου, σε καλοκρατούσαν για καλή πελάτησα. Να δούμε πόσα λεφτά τους έχεις δώσει, να δούμε. Δεν πειράζει, shit happens, life happens, μαθαίνουμε και προχωράμε. Δεν έκανες κάτι λάθος εσύ ώστε να μην σε θέλει. Το μόνο λάθος που έκανες εσύ είναι ότι επένδυσες πάνω σε κάποιον ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος για τους δικούς του λόγους που δεν μας νοιάζει κιόλας. Μας νοιάζει, μας κόφτει, μας αφορά. Καλημέρα.